Σηκωθείς από τον καναπέ. Όχι, τι έγινε πάλι. Ξέρω μου, εσύ γιατί λες. Μήπως να βάλεις ένα παντελόνι. Γιατί θα πάμε τώρα πάλι. Μας έχεις τρελάνει ρε ξεκοντά. Ρε Αργύρη, θα έρθει η Κατερίνα βρεπουλάκι μου, άιντε. Ποια. Ωρε, πω. Τελευταία στιγμή μου το λες όλα. Τέλος δηλαδή. Όχι τελευταία στιγμή. Σήκω, τελείωνε. Δεν σηκώνομαι. Θα φάω τα κερασάκια μου και μετά. Τελευταία 6 χρόνια. Σαν να έγινε λίγο μου. Έτσι ήτανε. Τέλος πάντων, έλα, παίρνα. Λοιπόν, να φτιάξω φραπεδάκι. Αχ, όχι, δεν πίνω καφέ. Από πότε ρε Κατερίνα, 5 φραπέδες τη μέρα έπινες. Ναι, με πείραζαν και τους έκοψα. Τώρα καθόλου μου το απαγόρευσε ο γιατρός. Ένα νεράκι παρακαλώ. Νερό! Ναι. Μετά από τόσο καιρό ένα νερό. Ένα νερό. Νερό, νερό. Ορίστε. Μερσί. Καλέ, Κατερινά. Το γυαλί λέω, βγάλτο. Αχ, ναι, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Αχ, ζέστη έχετε. Ζέστη. Εντάξει. Έχετε. Άρα, για πες, πώς περνάς εκεί. Στο Παρίσι. Καλά, Χρυσό μου. Τρέχω. Διάβασμα, βόλτες, μουσεία. Χαμός. Θέλω να τα κάνω όλα. Γυρνάω συνέχεια όλη μέρα. Δεν δουλεύεις. Όχι ακόμα. Τι κάνεις. Ψάχνομαι ακόμα. Θα δούμε. Μάλιστα, ρε εσύ. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Να είμαι κι εγώ. Γεια σου. Τι κάνεις, Χρυσό καθώς. Μου, κομμά Σαββά. Όχι Σαββά, Αργύρης. Με ξέχασες καλέ, Αργύρης. Τι κάνεις βρε Αργύρη μου, σε ρώτησε. Τι κάνεις. Δεν σε είπε Σάβα. Α, οκ. Εντάξει Αργύρη, δεν κατάλαβα. Καλά είμαι. Άντε γεια, φεύγω τώρα. Πού πας. Πάω να γράψω τα φάρμακα. Δεν σου είπα πριν ότι έχω ένα ραντεβού με τον γιατρό. Όχι, Αργύρη μου, δεν είναι σήμερα, αγόρι μου, μπερδεύτηκες. Ναι, δεν μπερδεύτηκα καθόλου, σήμερα είναι. Αργύρη, δεν είναι σήμερα. Θα αργήσω το ραντεβού και μετά θα κάνει κανένα μήνα να με ξανακλείσει. Αργύρη! Πολύ βιαστικός ο άντρας, Χρυσό μου. Πάντα έτσι φεύγει όταν έχετε επισκέψεις. Όχι ρε εσύ, Κατερίνα, αλλά έπρεπε να πάει στο γιατρό να γράψει τα φάρμακα και ξέρεις τώρα πώς είναι, άμα χάσει το ραντεβού, μετά άντε να βρεις άλλο. Mm. Δεν πειράζει, καλύτερα να μείνουμε οι δυο μας. Φίλη μου τη Στέλλα τη θυμάσαι. Τι να σου λέω και για τη Στέλλα, πώς χώρισε για τον άντρα της. Τι να σου πω, τι πέρασε αυτό το κορίτσι, ο άντρας της. Αλήθεια, τα παιδερικά σου τι κάνουνε. Θυμάμαι με την πιθερά που είχες κάποια θέματα. Χωνότανε συνέχεια, μπλεκότανε στα πόδια σας. Όχι, μωρέτα. Αχ, ρε εσύ, και η αδερφή του. Και η αδερφή του, θυμάμαι που σε ζήλευε. Τι γίνεται, πώς τα πάτε με αυτούς, αλήθεια. Κοίταξε, εντάξει. Μια χαρά είμαστε τώρα. Σου πω για την ξαδέρφη την Καλλιόπη. Ναι. Κάτι ιστορίες που έμαθα να έχουν.
Γνώρισα ένα παιδί, ξαδέρφη. Αχ, τι να σου Έλα. Λέω, τι να σου λέω. Δεν προχώρησε βέβαια. Περίεργο. Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Πάω λίγο τουαλέτα. Βέβαια. Τι να κάνω, ξαδέρφη. Τι να κάνω, έχω κι εγώ κάποιες απαιτήσεις, έχω κάποια στάνταρς. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην πηγαίνουμε για ένα δείπνο. Μα δεν γινόταν άλλο. Μεγάλη πίεση. Τόσο σύντομα και θέλω να γνωρίσω και τους γονείς του για να καταλάβεις δηλαδή την κατάσταση. Και αυτή η ξαδέρφη Δήμητρα, δεν λέω χρυσό κορίτσι. Χρυσό κορίτσι είναι και ξαδέρφη μου, πολύ καλό κορίτσι. Αλλά το κορίτσι πολύ κρίμα. Χριστίνα! Χριστίνα! Πού είσαι, χρυσό μου! Καλέ, για να στα πω! Τι κάνεις, είσαι καλά!